μου στέλνουν μηνύματα φίλοι μου και διάφορα. Και μου λέει τι έπαθες. Δεν έχω μια εβδομάδα Instagram, να το πω και αυτό. Γιατί μου το έχουν χακάρει από τη Δευτέρα και έχω ζήσει τη συνθήκη όπως παλιά πριν υπάρξει το Instagram στη ζωή μας. Και πώς νιώθεις. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι επειδή μίλησα απευθείας με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και εκεί οι άνθρωποι με πάρα πολύ έτσι. Ενδιαφέρον έπεσαν πάνω από το πρόβλημά μου. Που, για να είμαι και ειλικρινής, εγώ δεν είμαι και αιμονική, δεν αισθάνομαι ότι είμαι και εξαρτημένη από τα social media, οπότε το διαχειρίστηκα καλά. Κάνανε όλες τις δυνατές ενέργειες για να επαναφέρουμε το προφίλ μου. Περιμένουμε να το ανακτήσουμε από μέρα σε μέρα. Κανένα αλλά είναι μια διαφορετική συνθήκη, δεν σου δε έχει ξεχάσει λίγο, πες αλήθεια. Έχω ξεχάσει. Ηρεμήσει. Με έχει βοηθήσει όμως το γεγονός ότι δεν είμαι από τους ανθρώπους που είμαι ανά πάσα ώρα και στιγμή να ανεβάζω. Γιατί μου λέγανε οι άνθρωποι της δίωξης, ηρέμησε. Όλα θα πάνε καλά. Και σου λέει καμία τρέλα. Αυτό μου λέγανε. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι λένε οι άνθρωποι και πώς συμπεριφέρονται άμα χάσουν τον λογαριασμό τους στο Instagram. Να μια ευκαιρία να θυμηθούμε πώς ήμασταν πριν από αυτό και να έρθουμε πιο κοντά. Γιατί κάνεις άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και έτσι κι αλλιώς η ζωή δεν είναι στο Instagram. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.